Με δώρα και την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδος ξεκίνησε την επίσκεψή του στην Πάτρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως ανακοίνωσε, το νέο αστυνομικό μέγαρο που έχει χωροθετηθεί στο στρατόπεδο του ΚΕΔΧ θα δημοπρατηθεί και θα έχει ανάδοχο μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τον Υπουργό, μέσα στο 2025. Η διαδικασία του διαγωνισμού που εξελίσσεται από τις κτηριακές υποδομές ΑΕ, την εταιρεία του Υπουργείου Υποδομών με την οποία συνεργάζεται η Ελληνική Αστυνομία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αναμένουμε τον ανάδοχο του έργου της νέας αστυνομικής διεύθυνσης Πατρών. Παρουσία του Τάκη Θεοδωρικάκου υπεγράφει από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας η ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου αστυνομικού μεγάρου. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 2 εκατομμύριων ευρώ, το οποίο ξεκινάει άμεσα, καθιστώντας το σημερινό κτίριο της Οδού Ερμού ακόμα πιο λειτουργικό για τις αστυνομικές υπηρεσίες. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για την υπογραφή της σύμβασης. Άμεσα θα ξεκινήσουν οι εργασίες και εντός 12 μηνών θα έχουν ολοκληρωθεί έτσι όπως προβλέπεται από τη σύμβαση. Οι εργασίες αυτές αφορούν σε σημαντική εργασία ενεργειακής αναβάθμισης του αστυνομικού μεγάρου. Μια ενεργειακή αναβάθμιση που θα κατατείνει σε δύο πράγματα. Αφενός μεν στην μείωση των ρήπων και των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα από την ενεργειακή κατανάλωση του αστυνομικού μεγάρου. Με πράξεις, σχέδιο και αποφασιστικότητα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να εμπεδώνεται το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών και προϋπόθεση γι' αυτό είναι, κύριε Περιφερειάρχα, η ενίσχυση της συνεργασίας της ίδιας της κοινωνίας με την αστυνομία, επομένως και η συνεργασία της αυτοδιοίκησης με την αστυνομία, την οποία και χαιρετίζουμε. Ο κύριος Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στα γεγονότα του τελευταίου διαστήματος με την έξαρση των περιστατικών κακοποίησης και βίας. Όπως τόνισε, αυτό που ενδιαφέρει τη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου είναι η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες, ενώ ανακοίνωσε και στατιστικά στοιχεία που δείχνουν μείωση της εγκληματικότητας τα τελευταία 4 χρόνια. Βλέπετε ότι μετά την πανδημία του κορονοϊού και την καραντίνα, τα φαινόμενα βίας και εγκληματικότητας και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν πάρει πολύ μεγαλύτερη έκταση. Είναι σπουδαίο ότι με τη σκληρή και μεθοδική δουλειά υπάρχουν αποτελέσματα και ευτυχώς στην πατρίδα μας, σε σύγκριση με την περίοδο 15-19, η μέση εγκληματικότητα που αφορά το μέσο ελληνικό νοικοκυριό μειώνεται σε ποσοστά της τάξης του 25%.